Oi, Adime, se passar, se μας φυλάγατε έκπληξη. Θα σας δούμε στο έτερος εγώ. Ναι, υπήρξε και για μένα έκπληξη. Για να είμαι ειλικρινής, δέχτηκα ένα τηλεφώνημα Τετάρτη ή Πέμπτη, ήταν μεσοβδόμαδα. Ήταν μια γυναικεία φωνή, μου είπε: «Κύριε Ζούμα, είναι επίγον. Το Σαββατοκύριακο έχετε γύρισμα. Είναι δύο Σαββατοκύριακα. Είναι ένας ρόλος ενός καθηγητή του κολεγίου». Και χωρίς πολλά-πολλά, ήμουν εδώ πέρα έτοιμος. Όλοι λένε ότι το έτερος εγώ είναι μια σειρά ξένων προδιαγραφών. Ναι, ναι. Ο σκηνοθέτης, τουλάχιστον μαζί μου, δεν λέει πολλά-πολλά. Ξέρει με ποιους έχει να κάνει, είναι επαγγελματίες προφανώς οι ηθοποιοί. Και δεν χρειάζεται να τους ζαλίζει. Μου θυμίζει τον Γκούντι Άλεν, ο οποίος λέει με αυτούς τους ηθοποιούς που έχω δουλέψει, λέει Μάικλ Κέιν και Σία. Τι να τους πω. Ναι, λέει, πήγαινε πιο δεξιά, να σε πιάνει το φως από το παράθυρο. Τώρα βγαίνουμε από μια περίοδο πρωτόγνωρη για όλους μας, όλο αυτό που ζήσαμε τον κορονοϊό. Εσείς πώς το ζήσατε? Κοίταξε, την πρώτη εβδομάδα με ενόχλησε, γιατί εγώ είμαι κοινωνικός άνθρωπος. Δεν είμαι σπιτόγατος καθόλου. Αυτό έχει αποτελέσει μήλον έρηδας με τις διάφορες τύψεις που έχω κατά καιρούς συνυπάρξει, ότι δεν θα μείνεις και μια μέρα. Μα όλο έξω, όλο έξω. Θέλω έξω. Έχα ένα χαρτί εκεί πέρα που κάθε τρεις και λίγο ήμουν έξω. Βόλτα γύρω από το πάρκο, σούπερ μάρκετ κτλ. Τράπεζα, το φαρμακείο. Mm-hmm. Βρέθηκαν και κάνα δύο ώρες τύπησες έτσι. Και κάνας φίλος και κάναμε βόλτες μαζί και τα λέγαμε και καθόμαστε έτσι. Τι τύπησες, τώρα με ριγκάρατε. Κοίταξε, τα άτακτα παιδιά αστικών οικογενειών. Αυτές είναι οι ωραίες τύπησες πάντα. Φοβηθήκατε πραγματικά? Όχι, όχι. Από τότε που σου λάτσαρα στη νυχτερινή επικίνδυνη Νέα Υόρκη της δεκαετίας του 70, τα χρόνια εκείνα, δεν φοβάμαι τίποτα. Στη ζωή μας όμως δεν πάβει να φέρει αλλαγές. Κοίταξε να δεις, όταν μεγαλώνεις, η πιθανότητα να σου προκύψουν ερωτικές συνευρέσεις χλωμιάζει κάπως. Η στήση, όταν είναι απαραίτητη, δεν προκύπτει. Και όταν σου προκύπτει, δεν έχεις κανέναν να τη μοιραστείς. Οπότε είμαστε και με αυτό εξοικειωμένοι, δηλαδή να είμαστε συντροφικοί πια. Φιλική. Χτυπάτε και διπλά φέτος και με τη Μουρμούρα. Α, με πήραν τηλέφωνο από εκεί. Παίζει ο Αντώνης Αντωνίου που είχαμε συνεργαστεί κάποτε στο θέατρο στο ΑΕ και η Κοκκίδου, με την οποία κάθε φορά που συναντιόμαστε στον δρόμο ανταλλάσσουμε αθηναϊκές ατάκες. Και μ' αρέσει. Μ' αρέσει όταν είναι οικεία τα πρόσωπα και σε καλούνε. Στην Μουρμούρα είστε σύμβουλος γάμου. Είμαι, ναι, αυτό που λένε ψυχίατρος. Σύμβουλος γάμου. Αυτό που μ' άρεσε, ας πούμε, και εδώ στο έτερος εγώ και σε αυτό που λέτε, είναι ότι το κείμενο είναι μετρημένο. Δεν είναι πολλά-πολλά. Δεν είναι ούτε κατεβατά, ούτε κτλ. Αυτά είναι για φιλόδοξους νεαρούς.